Το Ιστία Νιούς συνεχίζει να δίνει δημόσιο βήμα σε κάθε δημότη, σε κάθε κατηγορία πολίτη, αλλά και σε κάθε πολιτικό πρόσωπο, όποιων πολιτικών ιδεών και απόψεων, από όλο το εκλογικό τόξο της χώρας, χωρίς καμία εξαίρεση, χωρίς εξαιρέσεις. Πριν λίγες ημέρες φιλοξενήσαμε σε μια εφόλης ψηλή συνέντευξη τον κύριο Ηλία Κασιδιάρη, βουλευτή Αττικής, αλλά και εκπρόσωπο τύπου της Χρυσής Αυγής, έπειτα από επίσκεψή του στην Βόρεια Εύβοια και την πόλη μας στην Ιστία. Σήμερα Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου, εν ένωση του έτους 2018, φιλοξενούμε τον αντιστράτηγο Αναποστρατεία, Επιτίδιο Γεώργιο, Ευρωβουλευτή του Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσή Αυγή, εκλεγμένο στις ευρωεκλογές του 2014, έπειτα από την παρουσία του στο Μνημείο Αγνοωμένου και Πεσόνου της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου, της ΕΛΔΙΚ, που βρίσκεται στο Σπαθάρι της Βορειοκεντρικής Εύβοιας, κοντά στο ιερό προσκύνημα του Αγίου Ιωάννη του Ρόζου. Στην άκρη λοιπόν της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Επιτίδιος. Στρατηγή και ευρωβουλευτά μου, να σε ευχηθώ καλή σας ημέρα και καλό χειμώνα να έχουμε. Καλημέρα σε εσάς και τις ακροατρίες σας και πράγματι καλό χειμώνα να έχουμε, αν και οι καιρικές συνθήκες κάθε άλλο παρά σε χειμώνα παραπέμπουν, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορούμε να εκφράσουμε αυτή την άποψη και την ευχή. Αρχικά και πάνω απ' όλα να σας ευχαριστήσω για την σημερινή επικοινωνία και βέβαια την τιμή που μου κάνετε να κάνουμε μια συζήτηση, μια πολιτική συζήτηση γύρω από την Βουλή των Ελλήνων, γύρω από το Ευρωκοινοβούλιο και φυσικά από το κόμμα που εκπροσωπείτε, την Χρυσή Αυγή. Εγώ σας ευχαριστώ και θεωρώ δική μου χαρά και τιμή να έχουμε την επικοινωνία αυτή, διότι σπίσμα κάποιων δυσχεριών οι οποίες παρεμβάλλονται, εσείς τιμάτε το λειτουργήμα το οποίο επιτελείτε και δίνετε λόγο σε όλο τον κόσμο, κάτι το οποίο αποτελεί δικαίωμα του καθενός, κυρίως αυτού ο οποίος εκλέγεται, να εκφράζει τις απόψεις του, οι οποίες απηχούν και τις απόψεις του χώρου από τον οποίο προέρχεται, αλλά και των ανθρώπων οι οποίοι του έκαναν την τιμή να τον στηρίξουν με την ψήφο τους. Βέβαια, από τη στιγμή που κάποιος είναι εκλεγμένος από τον λαό και γενικότερα ένα πολιτικό πρόσωπο, είτε αυτός είναι νομίζω στο Κοινοβούλιο, είτε είναι στη Βουλή των Ελλήνων, είτε στον οποιοδήποτε βαθμό της αυτοδιοίκησης, στην περιφέρεια, στο Δήμο, ένας απλός πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου ενός χωριού έχει δικαίωμα στο δημόσιο βήμα να απαντά στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, των απλών πολιτών, των απλών δημοτών, χωρίς να υπάρχει κάποια φήμωση. Σίγουρα δεν θα συμβαδίζουμε όλους οι απόψεις του. Οι απόψεις διήστεται και γι' αυτό και νομίζω έχουμε δημοκρατία, όσο μπορούμε να έχουμε αυτή τη δημοκρατία στα χρόνια που ζούμε, και να είμαστε και άνθρωποι. Έτσι ακριβώς όπως το θέτετε, σε ένα δημοκρατικά λειτουργούν κράτος, κυρίως όταν υπάρχει δημοκρατική νοοτροπία σε αυτούς οι οποίοι το διοικούν, είναι αυτονόητη η ελευθερία της εκφράσεως και το ακαταδίωκτο ενός ανθρώπου για τις απόψεις τις οποίες έχει. Αλλά δυστυχώς αυτό το αυτονόητο δεν είναι και αυτό το οποίο εφαρμόζεται πάντοτε. Εν πάση περιπτώσει, σας ευχαριστώ για μία ακόμη φορά που μου δίνετε τη δυνατότητα αυτή να εκφράσω τις απόψεις μου. Σήμερα νωρίτερα έκανα μία μικρή έρευνα στο διαδίκτυο και διάβαζα στο βιογραφικό σας καταγωγή από τα Ψαχνά της Ευβοίας, από τον ομό μας. Ακριβώς. Ένας ευβοιώτης λοιπόν στις Βρυξέλλες. Και οι δύο γονείς από τα Ψαχνά και εγώ μεγάλωσα ένα μέρος της ζωής μου στα Ψαχνά, οπότε όντως από την Εύβοια. Και πηγαίνοντας μετά στην σελίδα του Ευρωκοινοβούλιου, διαβάζω για σας μέλος Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, μέλος Αντιπροσωπείας Μεικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, Αναπληρωτής Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, Αναπληρωτής Αντιπροσωπείας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Σερβίας. Αυτά διάβασα λοιπόν στην ιστοσελίδα του Ευρωκοινοβουλίου. Εκείνο που θα ήθελα να μου πείτε είναι για την εμπειρία σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τις επιτροπές που συμμετέχετε και φυσικά το κλίμα εκεί. Καταρχάς θα ήθελα να επισημάνω προς άσυν κάποιων παρεξηγήσεων, γιατί δυστυχώς κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν παρεξηγήσεις. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η συμμετοχή σε επιτροπές δεν αμείβεται. Κατά συνέπεια η συμμετοχή μου σε όλες αυτές, όπως και των υπολείπων, σε αυτές τις επιτροπές γίνεται με γνώμονα την προσπάθεια να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα της χώρας μας.
Βλέπετε, οι επιτροπές που επιλέγουμε είναι σημαντικές. Εκεί συζητούνται, όπως και σε όλο το Ευρωκοινοβούλιο και στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, συζητούνται θέματα τα οποία καθορίζουν την τύχη των κρατών της Ευρώπης, επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη, και όσο περνάει ο καιρός αυτό γίνεται κάτι το οποίο το διαπιστώνει όλος ο κόσμος. Γίνεται αντιληπτό από όλο τον κόσμο ότι δηλαδή ό,τι συζητιέται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ό,τι ψηφίσετε εκεί, έχει εφαρμογή και στα κράτη-μέλη. Άρα λοιπόν, όπως είπα και προηγουμένως, επηρεάζεται η καθημερινότητα του ανθρώπου. Συνεπώς, θα πρέπει αυτοί που εκπροσωπούν τον Έλληνα στην Ευρωβουλή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να έχουν τις κεραίες τους, επιτρέψουν την έκφραση, τεντωμένες, ώστε να μπορούν να συλλαμβάνουν οτιδήποτε κυρίως έχει σχέση, έχει μάλλον αρνητική επίπτωση στην πατρίδα μας και στη ζωή των ανθρώπων. Ναι. Η εμπειρία έχει αποδείξει ότι τίποτε δεν γίνεται αποδεκτό εάν δεν θελήσει το κράτος. Υπάρχει ακόμη η αρχή της ομοφωνίας, κάτι το οποίο σημαίνει ότι αν ένα κράτος δεν συμφωνήσει σε κάτι, αυτό το θέμα δεν απλά δεν εφαρμόζεται. Γι' αυτό καταβάλλεται τώρα μια προσπάθεια, αυτή την αρχή της ομοφωνίας, που είναι ουσιαστικά και το όπλο των εντός ή εκτός εισαγωγικών αδυνάμων, να παρακαμφθεί με το να λαμβάνονται αποφάσεις με ενισχυμένη πλειοψηφία, ουσιαστικά δηλαδή για να δημιουργηθεί μια Ευρώπη δύο, τριών και περισσότερων ταχυτήτων. Για όλα αυτά εμείς αγωνιζόμαστε, τα βλέπουμε και τα συζητάμε εκεί, ενημερώνουμε τον ελληνικό λαό, γιατί πρέπει να ενημερώνεται ο λαός, και επισημαίνω για μια ακόμη φορά την αξία του να μας δίνεται βήμα για να μπορούμε να ενημερώνουμε το λαό, να του λέμε πράγματα τα οποία για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας άλλοι τα κρύβουν, άλλοι οι πολιτικοί χώροι. Κατά συνέπεια λοιπόν είναι σημαντικό το να εκπροσωπείται κάποιο κόμμα, ένας πολιτικός φορέας στην Ευρωβουλή. Και το που ήθελα να σας ρωτήσω είναι για τα εθνικιστικά κόμματα, τα διάφορα εθνικιστικά κόμματα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη και στο παγκόσμιο, και η ακροδεξιά να παρουσιάζουν μια άνοδο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, όπως σας είπα, και όχι μόνο. Πώς αντιμετωπίζουν, θα ήθελα να μου πείτε, την Χρυσή Αυγή αλλά και όλα τα άλλα εθνικιστικά κόμματα στο Ευρωκοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες που βρίσκεστε? Είναι γεγονός ότι υπάρχει μια προκατάληψη, και αυτό είναι αποτέλεσμα της προπαγάνδας η οποία έχει γίνει εις βάρος και του δικού μας κόμματος Χρυσής Αυγής, αλλά και γενικότερα των εθνικιστικών κομμάτων. Είναι ο μόνος τρόπος τον οποίο έχουν τα συστημικά κόμματα και στην πατρίδα μας αλλά και σε όλη την Ευρώπη να ανακόψουν αυτή την αφύπνιση η οποία έχει προέλθει σε όλες τις χώρες των υγιώς σκεπτωμένων δυνάμεων αυτών που αγαπούν την πατρίδα τους. Διότι πλέον έχουν αντιληφθεί ότι εκείνο το οποίο διακυβεύεται είναι η ύπαρξη του κάθε κράτους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το έχει δηλώσει άλλωστε και η ίδια. Είναι ένας φορέας υλοποιήσεως των συμφερόντων της παγκοσμιοποίησεως. Βασική αρχή της οποίας είναι η κατάργηση των εθνών, κατά συνέπεια και των λαών. Αυτό το έχουν αντιληφθεί όλοι οι λαοί, και γι' αυτό ακριβώς ο λόγο υπομορφή εθνικής αυτοσυντηρήσεως δίνουν υψηλές δυνατότητες στα κόμματα τα οποία αγαπούν την πατρίδα τους, τα εθνικιστικά κόμματα δηλαδή, ώστε να υπερασπιστούν αυτή τη δυνατότητα. Τόσο προσωπικά εσείς, όσο βέβαια και η Χρυσή Αυγή, πιστεύετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Δηλαδή... Βεβαίως και πιστεύουμε. Εμείς δεν είμαστε σαν το ΚΚΕ, το οποίο στρέφεται κατά της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αλλά παρόλα αυτά συμμετέχει και παίρνει τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Εμείς πιστεύουμε στην ιδέα της ενώσεως των εθνών και των λαών. Δηλαδή πιστεύουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτή ήταν στα αρχικά της στάδια. Δηλαδή μια ένωση ανεξαρτήτων κρατών, ισοδυνάμων μεταξύ τους, τα οποία συνεργάζονται για να μπορέσουν να προωθήσουν τα κοινά συμφέροντα. Δυστυχώς, ενώ στην αρχή η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε ως οικονομική ένωση και τα κράτη που την αποτελούσαν από πλευράς οικονομίας ήταν περίπου στο ίδιο επίπεδο, από το 2004 και μετά, όταν έγινε η διεύρυνση με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, οι οποίες δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση μετατράπηκε από οικονομική ένωση σε πολιτική ένωση, στην οποία κυριάρχησε η Γερμανία. Και αυτό ισχύει και σήμερα.
Γι' αυτό βλέπετε και υπάρχουν συγκρούσεις. Διότι υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ των κρατών. Η Γερμανία θέλει να επιβάλλει την άποψή της. Έχει προσδέσει στο άρμα της τη δεύτερη μεγάλη χώρα, τη Γαλλία. Η Μεγάλη Βρετανία, βλέποντας αυτά τα οποία συμβαίνουν, αποφάσισε να βγει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με το περίφημο Brexit. Κατά συνέπεια, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται, όπως διαπιστώνεται όλοι, ένα πεδίο αντιπαραθέσεως εθνικών συμφερόντων. Αυτός είναι και ο λόγος που η Ιταλία, παραδείγματος χάρη, έρχεται σε αντίθεση με όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι βλέπει ότι κινδυνεύει, όπως ήδη κινδυνεύει και η Ελλάδα, να γίνει και αυτή ένας χώρος εναποθέσεως και εγκαταστάσεως όλων λαθρομεταναστών. Άρα, λοιπόν, προσπαθεί να τα συμφέροντά της να τα προασπίσει και γι' αυτό δεν αφήνει να αποβιβάζονται από τα πλοία οι παράνομοι μετανάστες που προσπαθούν να εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την πλευρά της Λιβύης και της Αφρικής. Και αυτό το ρωτάω γιατί πολλοί από τον χώρο που εκπροσωπείτε έχουν πει κατά καιρούς ότι η Ελλάδα ίσως να είχε ένα καλύτερο παρελθόν, ένα καλύτερο παρόν, ένα καλύτερο μέλλον, αν δεν ήταν μέλος της Ευρώπης. Όπως έχουν και πει ότι ήταν μικρή η χώρα. Μπορεί να είμαστε το κέντρο του πολιτισμού, το κέντρο της ιστορίας στον πλανήτη, αλλά η οικονομική δύναμη δεν είχε ιδιαίτερη η Ελλάδα και ήταν δύσκολο να συμπορεύσει με θηρία όπως η Γερμανία που είχαν αυτοβιομηχανίες που είχαν τόσα. Αν και στην Ελλάδα είχαμε πάρα πολλές επιχειρήσεις και βιομηχανίες που έκλεισαν. Κοιτάξτε, όταν, για να ξέρει και ο κόσμος, όταν μάλλον η Ελλάδα υπέβαλε αίτηση να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1961, τότε της έδωσαν ένα περιθώριο 20 ετών ούτως ώστε να προσαρμόσει την οικονομία της και την όλη λειτουργία του κράτους στα ευρωπαϊκά πρότυπα και μετά την πάροδο της 20ετίας, το 1981 δηλαδή, να ζητήσουμε να γίνουμε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατόπιν εξετάσεως που θα μας έκαναν. Λόγω της τεράστιας αυξήσεως και της ανόδου της ελληνικής οικονομίας στη δεκαετία του 70, όπως γνωρίζουμε όλοι, όταν ο παλιός ο Καραμαλής ανέλαβε την εξουσία, την επόμενη χρονιά το 1976 ζήτησε να γίνουμε μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι η Ελλάδα οικονομικά πληρούσε τότε τους όρους που ήταν προβλεπόμενοι. Του είπαν όμως ότι είναι νωρίς να μπείτε ακόμη και γι' αυτό θυμάστε ότι η είσοδος Ελλάδος έγινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1979 και όχι το 1981, δύο δηλαδή χρόνια πιο μπροστά, αλλά τότε υπήρχε η οικονομική δυνατότητα στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν η χώρα μας μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση διότι πίστεψε και δικαίως κατά την άποψή μου ότι αυτό εξυπηρετούσε τα εθνικά συμφέροντα. Τώρα, εάν η αβελτηρία των ελληνικών κυβερνήσεων, η ικανότητα και μετά τότε δεδομένα που έχουν αλλάξει τώρα, η προσκόλληση στο σύστημα, έτσι, τα λάθη τα οποία κάναμε, εν πάση περιπτώσει το φοβικό σύνδρομο το οποίο μας διακατέχει δεν μας επιτρέπει να κάνουμε χρήση των δυνατοτήτων που έχουμε για να μπορέσουμε να προασπίσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα. Για τον λόγο αυτό δεν φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Φταίνε οι ελληνικές κυβερνήσεις, φταίει ένα μέρος του ελληνικού λαού το οποίο ανέχεται αυτές τις κυβερνήσεις και τις υποστηρίζει ακόμη δυστυχώς και τώρα, με αποτέλεσμα πλέον να βρισκόμαστε σε μια θέση επέτη, σε μια θέση παρία, να έχουμε επιτρέψει να μας έχουν κάνει πολιτικό και οικονομικό πειραματόζω και να έχουν εξαθλιώσει τον Έλληνα, να έχουν πάρει τον πάση πίσω πλούτο της Ελλάδος μόνο και μόνο για να διασωθούν το ευρώ και οι ευρωπαϊκές ανάγνωση και άκουσον γερμανικές και γαλλικές τράπεζες. Άρα λοιπόν, για ποιο λόγο να διαμαρτυρόμαστε και γιατί να λέμε ότι δεν είναι καλά να είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Να το θέσω και διαφορετικά. Προσπαθήστε να φανταστείτε τι θα γινόταν εάν δεν είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μας είχαν εξαφανίσει εδώ και πολύ καιρό. Άρα λοιπόν, εμείς καθορίζουμε την τύχη μας. Το κράτος έχει δύναμη. Ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε ισχύ. Κατά συνέπεια, εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι αυτή την ισχύ να τη χρησιμοποιούμε κατάλληλα για να υπερασπίσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα. Είναι Σεπτέμβριος. Σε λίγους μήνες έχουμε εκλογές, βουλευτικές εκλογές, αυτοδιοικητικές εκλογές. Ουσιαστικά, σιγά-σιγά μπαίνουμε, τουλάχιστον επίσημα. Θα μπούμε στους επόμενους μήνες στην προεκλογική περίοδο. Τώρα έχουμε μπει ανεπίσημα. Όλες οι παρατάξεις, όλα τα σχήματα κάνουν τις πολιτικές τους κινήσεις, διαλέγουν στελέχη,
φτιάχνουν τα ψηφοδέλτιά τους. Ποιο ευελπιστείτε ότι θα είναι το εκλογικό αποτέλεσμα στις ερχόμενες βουλευτικές εκλογές για τη Χρυσή Αυγή? Δεν μπορούμε να κάνουμε εκτιμήσεις. Πολύ δε περισσότερο δεν μπορούμε να μαντέψουμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Εμείς αγωνιζόμαστε για το καλύτερο. Διαπιστώνουμε ότι ο λαός, όπου και αν πηγαίνουμε, μας δέχεται με ενθουσιασμό. Πιστεύουμε ότι θα έχουμε άνοδο. Μένει απλώς να δούμε τώρα ποιο θα είναι το επίπεδο της άνοδου και πώς θα μπορέσουμε να οχυρωθούμε ώστε αυτή την άνοδο να τη διαφυλάξουμε, διότι όπως γνωρίζετε και από το παρελθόν, το κόμμα μας έχει γίνει αντικείμενο κλοπής ψήφων. Μας καταργούν και βγάζουν άκυρα ψηφοδέλτια, όπου δεν υπάρχει εκλογικός μας αντιπρόσωπος αλλάζουν το αποτέλεσμα. Αυτά είναι κοινό μυστικό. Και αυτό θα προσπαθήσουμε, αυτή την αδυναμία θα προσπαθήσουμε να περιορίσουμε ή να εξαλείψουμε στις επόμενες εκλογές. Άρα περιμένουμε ότι θα έχουμε άνοδο, απλά προς το παρόν ακόμη δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε το ποσοστό αυτό της άνοδου, διότι και τα στοιχεία τα οποία δίνουν οι δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτά τα οποία σου δίνουν τη δυνατότητα να κάνεις μια εκτίμηση που θα προσεγγίζει σε μεγάλο βαθμό στην πραγματικότητα. Ναι, σίγουρα μια δημοσκόπηση παίζει ρόλο σε ποια περιοχή, πότε παίρνεις, ποιους παίρνεις και όλοι αυτοί οι παράμετροι που μπορούν να συμβάλλουν στο αποτέλεσμα της δημοσκόπησης. Εκείνο το οποίο βλέπουμε εμείς και εκτιμούμε είναι η τάση του εκλογικού σώματος, η οποία μας δίνει σαφώς την τρίτη θέση. Κατά συνέπεια αυτό κρατάμε, αυτή την τάση δηλαδή, και την ανωδική πορεία την οποία έχει το κόμμα μας. Διότι και δημοσκοπικά μας δίνουν πάντοτε ποσοστά μικρότερα από αυτά τα οποία πιστεύω ότι έχουμε. Πλην όμως σαφώς φαίνεται ότι είμαστε στην τρίτη θέση. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα σχεδιάζουμε και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο, διότι αυτό το οποίο κάνουμε, ο αγώνας τον οποίο κάνουμε, είναι ένας αγώνας για την πατρίδα, είναι ένας αγώνας για τον Έλληνα ο οποίος υποφέρει, είναι ένας αγώνας για τον Έλληνα ο οποίος αγαπά την πατρίδα, αγαπά τη θρησκεία του, αγαπά την οικογένειά του, αγαπά όλες αυτές τις παραμέτρους, τις αρχές και τις αξίες που κράτησαν ζωντανό δέφνος μας τόσες χιλιετίες. Λοιπόν, τους ανθρώπους τους εκφράζουμε και βεβαίως έχουμε το βλέμμα μας στην διαχρονικότητα του έθνους, δηλαδή και στις επόμενες γενιές, διότι δεν θέλουμε με τίποτε τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας να γεννηθούν δούλοι, γιατί αυτό δεν ταιριάζει στον Έλληνα. Πολύ δε περισσότερο δεν θέλουμε να είμαστε οι τελευταίοι Έλληνες οι οποίοι θα ζήσουν ελεύθεροι σε αυτή την ιστορική χώρα. Δεν το δεχόμαστε αυτό το πράγμα, γι' αυτό πολεμάμε, γι' αυτό μας πολεμάνε, αλλά στο τέλος θα νικήσουμε, διότι πιστεύουμε απόλυτα ότι ο αγώνας μας έχει και την συμπαράσταση του Θεού. Και θα ήθελα να μου πείτε και τι πιστεύετε και για άλλες παρατάξεις, για άλλα κόμματα που έχουν δημιουργηθεί ιδίως τον τελευταίο καιρό, που κινούνται λίγο πολύ στον ίδιο χώρο με τη Χρυσή Αυγή και στις ίδιες απόψεις. Και βλέπουμε έχουν ξεφυτρώσει σαν μανιτάρια αρκετά τον τελευταίο καιρό. Κοιτάξτε, το χαρακτηριστικό το οποίο έχουν τα κόμματα αυτά κατά την άποψή μου, εκφράζω την προσωπική μου άποψη, είναι ότι είναι κόμματα τα οποία λένε αυτά τα οποία λέμε και εμείς, σωστά δηλαδή πράγματα, πλην όμως λένε ότι ενωθείτε όλοι με ένα αρχηγό. Έχουν βγει και με δεκαριά κόμματα και ο αρχηγός του κάθε κόμματος, ο πρόεδρος του κάθε κόμματος, θέλει να είναι αυτός αρχηγός υπό τον οποίο θα ενωθούν όλοι οι υπόλοιποι. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο θέλω να πιστεύω ότι δεν θα ξεπεραστεί. Απ' την άλλη πλευρά, άλλο πρόβλημα το οποίο έχουν τα κόμματα αυτά τα μικρά είναι πώς θα αποδείξουν ότι είναι καλύτεροι από εμάς. Η Χρυσή Αυγή είναι ένας φορέας πολιτικός, ο οποίος έχει δημιουργηθεί από τη δεκαετία του 80. Έχει αγώνες, έχει δώσει σκληρές πολιτικές μάχες, έχει υποστεί διώξεις, έχει νεκρούς, έχει φυλακίσεις, έχουν φυλακίσει άνευ λόγου και πολιτικούς σαφώς λόγους τον αρχηγό και ένα μεγάλο μέρος της κοινοβουλευτικής ομάδας μας. Κατά συνέπεια είναι ένα κόμμα το οποίο μάχεται για τα εθνικά συμφέροντα με επιτυχία. Και το λέω αυτό διότι προσπαθείτε πάλι να φανταστείτε τι θα συνέβαινε στην Ελλάδα αν δεν υπήρχε η Χρυσή Αυγή σαν ένας ενεργός και δυναμικός πολιτικός σχηματισμός. Κατά συνέπεια λοιπόν έχουμε την ιστορία μας, ο κόσμος ξέρει και βλέπει τι γίνεται. Άρα λοιπόν πώς τα μικρά αυτά κόμματα θα πείσουν τον Έλληνα που αγαπά την πατρίδα του ότι είναι καλύτερα από τη Χρυσή Αυγή. Αν το κατορθώσουν,
Μπράβο τους. Εγώ πιστεύω ότι θα το κατορθώσω. Μιλώντας για την δίωξη της Χρυσής Αυγής, μου δώσατε την μπάλα να σας ρωτήσω τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Σας χαρακτήρισαν ακόμη και εγκληματική οργάνωση. Είδαμε δίκες, είδαμε προφυλακίσεις. Ποιες είναι οι απόψεις σας πάνω σε αυτό? Και θα ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο. Πολλοί κόσμος κάνει λόγο ότι η Χρυσή Αυγή ηρέμησε, ότι άλλαξε πρόσωπο, ότι έγινε πιο επιθετική εκεί που θα έπρεπε, μέσα στην Βουλή, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και πολλά επεισόδια που γινόταν στους δρόμους έχουν σταματήσει. Και από όσο γνωρίζω και λένε πληροφορίες μου, και πάρα πολλά στελέχη του Πανελλήνιου της Χρυσής Αυγής απομακρύνθηκαν παλιότερα και αντικαταστάθηκαν με πιο αξιόλογα και με καινούρια πρόσωπα και κυρίως στρατιωτικούς από σώματα ασφαλείας, που θα είναι και πάρα πολλοί από αυτούς υποψήφοι τις επόμενες εκλογές. Κύριε Καραφίλη, το ότι η Χρυσή Αυγή υφίσταται πολιτική δίωξη, αυτό το γνωρίζουν πλέον ακόμη και οι πιο φανατικοί εχθροί και πολέμοι μας. Είναι ο μόνος τρόπος τον οποίο έχουν τα κόμματα του συστήματος για να αντιμετωπίσουν τον πολιτικό μας λόγο. Βλέπετε ότι αποφεύγουν επιμελώς να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι με εμάς σε μια εκπομπή για να συζητήσουμε. Ή απειλούν τον δημοσιογράφο ότι αν καλέσεις κάποιον τη Χρυσή Αυγή δεν θα έρθουμε εμείς. Λοιπόν, αυτό δείχνει μια αδυναμία να μας αντιμετωπίσουν γενικώς. Άρα λοιπόν ο μόνος τρόπος που έχουν για να μας αντιμετωπίσουν είναι να μας διώξουν πολιτικά, γιατί με άλλο τρόπο και για άλλα αδικήματα δεν μπορούν να μας διώξουν, και από την άλλη πλευρά να μας φημώσουν, να μην μας δίνουν τη δυνατότητα να μιλήσουμε. Θα σας πω ένα πρόσφατο παράδειγμα, ότι πριν μια εβδομάδα, την προηγούμενη Τρίτη δηλαδή, ούτε πριν μια εβδομάδα, ήρθε στο Ευρωκοινοβούλιο ο Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας. Λοιπόν, σύμφωνα με τα ισχύοντα, αλλά και με την πρακτική που εφαρμόζεται εκεί και τη δεοντολογία, όταν κάποιος ευρωβουλευτής θέλει να απευθύνει μια ερώτηση σε ένα πρωθυπουργό οποιοδήποτε κράτος, γιατί έχουν προηγηθεί του κυρίου Τσίπρα και άλλοι 9 πρόεδροι και πρωθυπουργοί ευρωπαϊκών χωρών. Λοιπόν, έχει το δικαίωμα κάθε ευρωβουλευτής να ζητήσει να απευθύνει μια ερώτηση στον πρωθυπουργό. Ο πρωθυπουργός είναι υποχρεωμένος να του απαντήσει, ο δε πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου είναι υποχρεωμένος να δώσει αυτή τη δυνατότητα στον ευρωβουλευτή. Και είναι απόλυτα λογικό αυτό. Λοιπόν, αυτό το απόλυτα λογικό δεν εφαρμόστηκε μόνο σε εμάς τους δύο ευρωβουλευτές της Χρυσής Αυγής. Θέλω να πιστεύω ότι ο Έλληνας πρόεδρος πίεσε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να μην μας δώσει το λόγο. Και έβλεπα τον πρόεδρο, που τον γνωρίζουμε τόσα χρόνια τώρα, τον γνωρίζουμε πολύ καλά, ότι ο άνθρωπος αισθάνονταν ένα δισταγμό, κάποια μορφή ενοχής, είχε μια νευρικότητα, μας κοίταγε. Λέμε τώρα που να θα μας δώσει το λόγο να μιλήσουμε. Τελικά δεν μας τον έδωσε, παρά το γεγονός ότι είχε άλλα 4-5 λεπτά. Και εκεί λέει τέρμα, δεν δίνω σε άλλο τρόπο και συνεχίζουμε. Θέλω να πω λοιπόν ότι προσπαθούν να μας φημώσουν. Είναι αντιδράσεις πανικού, είναι αντιδράσεις οι οποίες δείχνουν αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι δεν έχουν τι να πούν σε αυτά τα οποία θα τους καταγγείλουμε, θα τους πούμε, για τα οποία θα τους ζητήσουμε να απολογηθούν. Άρα λοιπόν αυτό είναι το ένα σκέλος. Τώρα σε ό,τι αφορά το γεγονός ότι έχουμε ηρεμήσει και τα λοιπά, εμείς είμαστε πάντοτε προκαλούμενοι. Δεν προκαλούσαμε εμείς. Άλλοι μας επιτίθεντο, εμείς αμυνόμαστε. Τώρα έπαψαν να μας επιτίθενται όπως παλαιότερα, άρα δεν έχει νόημα να αντιδρούμε κι εμείς με ανάλογο τρόπο. Από την άλλη πλευρά, αυτό το ρωτάω στα φιλιά μου. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός, έτσι εξελίσσεται. Κάποιοι φεύγουν, κάποιοι έρχονται, αλλάζουν κάποια δεδομένα. Μάλιστα, με συγχωρείτε. Αυτό το ρωτάω γιατί βλέπαμε σε τοπικά site, στο ίντερνετ, σε πολλά κανάλια, ιδίως παλιότερα μιλώ, κατά τις γυρνώντας λίγα χρόνια πριν πίσω, ότι γινόντουσαν πολλά μικροεπισόδια από τις τοπικές, από τους πυρήνες όπως τους λέγατε της Χρυσής Αυγής στην επαρχία, γινόντουσαν πάρα πολλά επεισόδια τα οποία προφανώς έχουν σταματήσει. Δεν νομίζω αν σταμάτησε από μόνο, πιστεύω ότι θα έπεσε κάποια γραμμή, όπως λέμε εμείς, πολιτική γραμμή από το κόμμα. Ακόμη και εδώ στην Ιστία, για παράδειγμα, γινόντας στην προηγούμενη δημοτική αρχή,
Είχε έρθει τότε ο βουλευτής της Εύβοιας, ο κύριος Μίχος, είχε δημιουργηθεί στο παζάρι εδώ στην Μποροπανήγυρη ένα επεισόδιο, ενώ σαν βουλευτής θα μπορούσε να έρθει, να κάνει την επίσκεψή του, την περιοδία του, να πάει στο αστυνομικό τμήμα και εκεί, αν θέλετε, να πιέσει τον διοικητή της αστυνομίας, να το πει: «Κύριε διοικητά βουλευτής, παίρνεις τώρα το αυτοκίνητό σου, παίρνεις τους άντρες, τη δύναμή σου και πάμε κάτω στην Μποροπανήγυρη να δούμε ποιοι είναι νόμιμοι μέσα, ποιοι είναι οι παράνομοι», χωρίς να δημιουργούνται ιδιαίτερα επεισόδια. Επειδή δεν το ξέρω το επεισόδιο αυτό, εκτιμάω σε αυτό το οποίο σας είπα και προηγουμένως, δηλαδή ότι όταν δεν προκαλείσαι, δεν αντιδράς. Απ' την άλλη πλευρά, όταν προκαλείσαι, αντιδράς ποικιλοτρόπως και δεν μπορείς να ελέγξεις τις αντιδράσεις του ατόμου το οποίο προκαλείται. Άρα λοιπόν, να πω μια γενική έκφραση, εάν δεν θέλεις να έχεις κουνούπια, αποξηραίνεις το έλος. Δεν προκαλείς τη Χρυσή Αυγή, άρα δεν υπάρχει λόγος και η Χρυσή Αυγή να αντιδρά με έναν τρόπο που δεν θα σου αρέσει εσένα. Θέλουμε να μιλήσουμε, διότι είμαστε ένα κόμμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, εκφράζουμε μια σημαντική μερίδα Ελλήνων ανθρώπων οι οποίοι αγωνιούν για το μέλλον της χώρας τους, για το μέλλον της οικογένειάς τους, για το μέλλον των παιδιών τους, για το μέλλον των ιδίων και, εν πάση περιπτώσει, έχουμε κάθε δικαίωμα και εφόσον ο λαός μας τιμά με την ψήφο του, να αγωνιζόμαστε εκεί στο Κοινοβούλιο και στο Ευρωκοινοβούλιο και στους τοπικούς φορείς, την περιφέρεια και όπου αλλού, με τον τρόπο που αρμόζει και επιβάλλεται να λειτουργεί ο καθένας στο κάθε κόμμα. Άρα λοιπόν, γιατί να γίνεται σε εμάς εξαιρέσεις. Θα υπάρξουν πάρα πολλοί υποψήφοι, εγώ γυρίζω κατά των εκλογών πάλι, στρατιωτικοί και αξιωματικοί των σωμάτων ασφαλείας. Αυτό είπε και ο Ηλίας ο Κασιδιάς στην ένδειξη που μου έδωσε. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό, και φυσικά και φύσης ο ίδιος, αφήσετε και πάλι υποψήφιος ευρωβουλευτής ή βουλευτής ή δεν ξέρω σε κάποια άλλη θέση της παράταξης. Κοιτάξτε, ο κάθε άνθρωπος που θέλει να ασχοληθεί με τα πολιτικά έχει το δικαίωμα να προσφεύγει σε κάποιο κόμμα, όχι μόνο στο δικό μας, και να ζητά να του δώσουν τη δυνατότητα να ασχοληθεί για τα πιστεύω του. Κάτι τέτοιο συμβαίνει, συνέβαινε και θα συμβεί και στο δικό μας κόμμα. Προς το παρόν ακόμη δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση και κατά συνέπεια δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα τι θα προκύψει. Πρέπει να δούμε όταν συζητηθεί το θέμα αυτό στα δικά μας δεδομένα, στο δικό μας χώρο, θα ληφθούν οι αποφάσεις και τότε βεβαίως θα τις ανακοινώσει το κόμμα. Προς το παρόν ακόμη δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Περιμένουμε. Θα ήθελα να μου πείτε, μιας και δεν έχει πρόβλημα να απαντήσετε σε κάποια ερώτηση, σαν στρατιωτικός αλλά και σαν πολιτικός βέβαια, τι σας έρχεται στο νου ακούγοντας τις λέξεις πραξικόπημα, δικτακτορία, χούντα όπως έχουν μιλήσει πολλοί, και αν βέβαια στενίζετε την άποψη ότι και τώρα τις εποχές μας ζούμε μια σύγχρονη χούντα, το αποφασίσουμε και διατάζουμε σε μια άλλη μορφή, από το ΔΝΤ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και από την κυβέρνηση. Οι λέξεις αυτές που αναφέρατε προηγουμένως είναι λέξεις που χρησιμοποιούνται στο πολιτικό λεξιλόγιο, έχουν την εξήγησή τους, έχουν την ερμηνεία τους και ως τέτοιες τις γνωρίζω βεβαίως. Τώρα, σε ό,τι αφορά το τι συμβαίνει τώρα, να μην έχετε την παραμικρή αμφιβολία ότι η χώρα μας είναι δυστυχώς μια χώρα υπόδουλη. Μόνοι μας έχουμε χωρίσει την εθνική μας ανεξαρτησία, έχουμε δεχθεί, όπως είπα και προηγουμένως, να μας επιβάλλουν αυτούς τους σκληρούς και καταστρεπτικούς για το έθνος και την κοινωνία όρους του μνημονίου, όπως και αν λέγεται μνημόνιο, αν λέγεται παράταση, αν λέγεται οτιδήποτε άλλο, είναι μια ευθεία επίθεση εναντίον της υπάρξεως του έθνους και ως τέτοιο, και ως στρατιωτικός βεβαίως, αλλά και ως πολιτικός το αντιμετωπίζω. Έχουμε υποχρέωση να αγωνιστούμε. Έχουμε υποχρέωση αυτή την δουλεία να την αποτινάξουμε. Γιατί ο Έλληνας ουδέποτε έχει μάθει να ζει δούλος. Απ' την άλλη πλευρά, πρέπει να τιμωρήσουμε πολιτικά, εννοώ, αυτούς όλους και φυσικά όταν υπάρχει κάποια παράβαση του ποινικού κώδικος και ποινικά, όλους αυτούς οι οποίοι μας έφεραν σε αυτήν την κατάσταση. Κρατάμε τη δύναμη στα χέρια μας ως Έλληνες πολίτες και αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους. Έρχονται όταν έρθουν οι εκλογές, δεν είναι μακριά ο χρόνος αυτός, και τότε ο Έλληνας πολίτης θα πρέπει να σταθμίσει τις ευθύνες που αναλογούν σε κάθε ένα από αυτούς
που μας κυβέρνησαν και μας έφεραν σε αυτήν την κατάσταση και πολύ περισσότερο τις ευθύνες που αναλογούν στον ίδιο. Έχει το δικαίωμα λοιπόν να απαλλαγεί από αυτή τη δουλεία και τη σύγχρονη γενοκτονία που εφαρμόζουν εναντίον μας. Με την ψήφο του θα στείλει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας όλους αυτούς οι οποίοι μας κατέστρεψαν και θα πρέπει, λογικό είναι αυτό και αναμενόμενο, να δώσει τη δύναμη στις δυνάμεις εκείνες που αγαπούν το έθνος, αγαπούν το λαό, αγαπούν την πατρίδα, να δώσουν τον αγώνα τους, μήπως και να καταλάβουμε την χαμένη μας ελευθερία. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που όσο πιο γρήγορα την αντιληφθούμε, τόσο πιο γρήγορα θα αφήσουμε στην άκρη κάποιες σκοπιμότητες. Γνωρίζω πολύ καλά ότι 45 περίπου χρόνια διακυβερνήσεως της χώρας από το κατεστημένο έχουν δημιουργηθεί πολλές και ισχυρές αντιστάσεις. Ρουσφέτια, άνθρωποι οι οποίοι οφείλουν την ύπαρξή τους σε αυτά τα ρουσφέτια, είναι δύσκολο να μην στηρίξουν το κατεστημένο. Όμως αυτοί οι οποίοι δεν έχουν τέτοια ανάγκη οφείλουν να σκεφτούν το μέλλον. Οφείλουν να σκεφτούν τα παιδιά τους, οφείλουν να σκεφτούν αυτή τη χώρα η οποία έδωσε στον κόσμο τον πολιτισμό. Άρα λοιπόν οφείλουν να ψηφίσουν τα πατριωτικά κόμματα και φυσικά τους καλώ να ψηφίσουν το δικό μας κόμμα, τη Χρυσή Αυγή. Ρουσφέτια εννοείται τους τόσα χρόνια τους διορισμούς, τους διορισμούς... Ακριβώς. Με... Όχι μόνο διορισμούς, παράνομες χρηματοδοτήσεις, αυτά που ονομάζουμε με την πολιτική έκφραση ρεμούλα, ναι. Επιδοτήσεις, εύσημους τρόπους για να παίρνουν χρήματα από κάτω από το τραπέζι, όλα αυτά δεν είναι εύκολο να εκρυζωθούν. Και όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν επωφεληθεί από αυτές τις μεθόδους, δεν είναι εύκολο να μην συνεχίσουν να υποστηρίζουν αυτούς οι οποίοι τους έχουν φέρει σε αυτή την κατάσταση, την καλή για αυτούς. Άρα λοιπόν ο αγώνας μας είναι δύσκολος, το ξέρω. Αλλά πρέπει ο κάθε Έλληνας, η κάθε Ελληνίδα να κάνει την υπέρβασή του. Και κυρίως όλοι αυτοί οι οποίοι θέλουμε το κράτος μας να λειτουργεί σαν ένα πολιτισμένο κράτος και όχι σαν ένα κράτος ραγιάδων, σαν ένα κράτος στο οποίο ο κόσμος είναι δουλοπάρικοι και οι αφέντες, αυτοί που τον διοικούν, κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς αντίδραση και αντίσταση. Τέλος, θέλω να μου πείτε τι έγινε και βέβαια ποια τα συμπεράσματά σας από την παρουσία σας που είχατε εδώ στην Εύβοια, στο Μνημείο των Αγνωμένων και Πεσόνων της ΕΛΔΙΚ, στο σπαθάρι της Εύβοιας. Τι έγινε λοιπόν εκεί και ποια ήταν τα συμπεράσματά σας μετά. Συμμετέχοντας σε μία όντως τελετή και εκδήλωση, δεν κάναμε τίποτε περισσότερο από αυτό το οποίο επέβαλε η ιστορική αλήθεια και η εθνική μνήμη. Να μην ξεχάσουμε δηλαδή τη θυσία αυτών των αγνών ηρώων, των ανθρώπων της καθημερινής ζωής, των ανθρώπων της διπλανής πόρτας, των άγνωστων νεαρών, οι οποίοι της ΕΛΔΙΚ, οι οποίοι, και εδώ θέλω να επισημάνω, ότι η απολυμμένη σειρά της ΕΛΔΙΚ οικειοθελώς παρέμεινε στην Κύπρο, ενώ ξέρανε ότι θα σκοτωθούν, ξέρανε ότι ο αγώνας τους ήταν προδομένος, παρέμεινε οικειοθελώς για να μην αφήσει τους νέους συναδέλφους, τους αντικαταστάτες τους που δεν ξέρανε την περιοχή, να υπερασπιστούν αυτή την περιοχή. Αυτή λοιπόν τη θυσία δεν πρέπει να την ξεχάσουμε. Ο αγώνας της Κύπρου για μένα είναι μια χρυσή σελίδα στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδος. Διότι ως γνήσιοι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, οι νεαροί αυτοί, τα παιδιά αυτά, οι στρατιώτες της ΕΛΔΙΚ, δεν δίστασαν ούτε για μια στιγμή να αγωνιστούν, και τι επαναλαμβάνω, ήξεραν ότι όδευαν προς θυσία και κατόρθωσαν με την ηρωική τους αντίσταση στο τέλος οι βάρβαροι να μην βγουν. Βεβαίως χάθηκε το 37% του εδάφους της Κύπρου. Τόσες χιλιάδες, 200.000 Κύπροι έγιναν πρόσφυγες. Η Κύπρος και η Ελλάδα αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν ένα σωρό προβλήματα. Γι' αυτό λοιπόν είναι υποχρέωση όλων μας, πολύ δε περισσότερο των ελληνικών κυβερνήσεων, αυτή την αδικία, αυτή την απαράδεκτη κατάσταση να την άρουν. Να λήξουν το Κυπριακό γρήγορα, να φύγει, να επιμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν, αλλά δυστυχώς δεν το κάνουν. Να φύγει ο κατοχικός στρατός από την Κύπρο, να ενωθεί η Κύπρος και να συνεχίσει όπως αρμόζει σε ένα ελεύθερο και ευημερούν κράτος την πορεία της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ιστορική της πορεία. Γι' αυτό λοιπόν
πιστεύω και εξέφρασα τα συγχαρητήριά μου στην κυρία Βουλγούρη, η οποία είχε την δυνατότητα και την απόφαση να γίνει ο ηθήνονος όλης αυτής της προσπάθειας για να τιμηθεί η μνήμη των ηρώων αυτών. Αυτά ήταν τα συναισθήματα τα οποία αισθάνθηκα και σας τα εκφράζω με ειλικρίνεια. Πολύ καλά. Εγώ δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν θέλετε εσείς κάτι να δηλώσετε ελεύθερα. Απλά θα ήθελα να επαναλάβω τις ευχαριστίες μου για την δυνατότητα που μου δώσετε να εκφράσω τις απόψεις μου και να ευχηθώ στον ελληνικό λαό να πάρει τη σωστή απόφαση όταν θα έρθουν οι εκλογές, ούτως ώστε να γυρίσουμε σελίδα.